Στη μνήμη του Νίκου Κατούφα που συνέδεσε αμετάκλητα το όνομά του με το βόλεϊ στα Χανιά, είναι αφιερωμένοι οι αγώνες Beach Volley που ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Αποστόλους. Δεκάδες ζευγάρια σε άντρες και γυναίκες ξεχύθηκαν στην άμμο, τη ζέστη και τον ήλιο. Είναι το πρώτο παγκρίτιο τουρνουά που γίνεται φέτος στην Κρήτη. Κάθε παγκρίτιο που γίνεται, το πρώτο που ξεκινάει στα Χανιά και στις εγκαταστάσεις μας, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου του Κατούφα, παλιού αθλητή και προπονητή, ιδρυτικού μέλους του συλλόγου. Δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς. Έχει αφήσει πάρα πολύ μεγάλο έργο στα Χανιά. Πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες που παίζουν αυτή τη στιγμή τους είχε προπονήσει ο Νίκος. Το οφείλουμε πολλά, νομίζω, στο άθλημα. Ναι, είναι το τουρνουά που έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη γενικότερα, αλλά και για τα παιδιά που ασχολούνται με τον beach volley. Μαζεύονται από όλη την Κρήτη και γενικά από όλη την Ελλάδα θα μπορούσε κάποιος να έρθει να συμμετέχει. Θεωρώ ότι είναι και το καλύτερο τουρνουά που κάνει ο σύλλογος, κατά τη γνώμη μου. Και πραγματικά χαίρομαι που κάθε χρόνο όλο και νέα παιδιά το περιστοιχιώνουν. Οι συμμετοχές ήταν πολλές, η διάθεση καλή και ο καιρός κατάλληλος. Λάτρεις του beach volley από όλη την Κρήτη δίνουν το παρόν. Είναι 20 ομάδες αντρών, είναι παγκρίτιο όπως σας είπα, είναι ομάδες από όλη την Κρήτη και κάποιες είναι και ένα ζευγάρι γυναικών από την Αθήνα. Είναι 20 ομάδες γυναικών και 20 αντρών. Γίνονται αγώνες και η τελική περίπου θα είναι αύριο το βράδυ. Εγώ είμαι με ένα Φιλανδό που έχει έρθει διακοπές εδώ πέρα. Κάνω και καλές δημόσιες σχέσεις γενικά. Και είναι βολεϊμπολίστας κι αυτός, Είναι βολεϊμπολίστας, ένα εξαιρετικό παιδί. Έρχεται κάθε χρόνο και κάνει διακοπές εκεί πέρα. Είχαμε βρεθεί στο προηγούμενο τουρνουά αντίπαλοι που έγινε στη Σφυρί και πάμε να παίξουμε ένα τουρνουά μαζί. Έχετε και φιλοδοξίες ή απλά έτσι είναι να παρασύρω? Φιλοδοξίες έρχονται στη διάρκεια του τουρνουά, παιχνίδι με παιχνίδι. Θα δεις πώς ξεκινάς και από εκεί πέρα βλέπεις και τις φιλοδοξίες σου. Είναι το γνωστό, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Πάντως δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς αθλητής για να παίξει beach volley και να συμμετάσχει σε αγώνες. Ο Σύλλογος της Νέας Κεδονίας μάλιστα καλεί όσους επιθυμούν να έρθουν στις εγκαταστάσεις και χώρος υπάρχει για όλους. Σήμερα βέβαια το επίπεδο είναι λίγο υψηλό γιατί παίζουν όλα τα παιδιά που παίζουν είναι από την Κρήτη και παίζουν volley. Απλά ο Σύλλογός μας μπορεί οποιοδήποτε θέλει να έρθει κάποιες ώρες που είναι κενά τα γήπεδα και αυτά να ασχοληθεί. Δηλαδή είμαστε εδώ και μπάλες να τους δώσουμε και νερά και είμαστε για όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και νομίζουμε ότι το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε.